Να σας ρωτήσουμε καταρχήν τι σημαίνει αυτή η πολύ θετική πρόβλεψη που έχουμε από το ΔΝΤ για μείωση του χρέους, πόσο ρεαλιστική είναι από τη μία πλευρά και τι δυνατότητες ανοίγει για την ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή η πρόβλεψη δεν είναι τωρινή. Όλα τα στοιχεία δείχνανε ότι θα φτάσουμε σε ακριβώς αυτό το σημείο. Σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από κάθε άλλη οικονομία αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, και αυτό δίνει το δικαίωμα και την προοπτική να ελπίζουμε σε μεγαλύτερη μείωση του χρέους, όπως φαίνονται και από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχουμε μια εφορία, θα έλεγα, της οικονομίας των αριθμών, που ελπίζουμε να βρει σύντομα ανταπόκριση και στην πραγματική οικονομία, στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, κύριε Ευτυχίδη? Ουσιαστικά εδώ πέρα βλέπουμε όλα το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια σταδιακή μεγάλη μείωση του χρέους. Το είδαμε άλλωστε και από τους πίνακες που έδειξε πριν ο συνεργάτης σας. Αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται, γιατί ουσιαστικά αφορά επενδύσεις που προέρχονται από το εξωτερικό, επενδύσεις που αφοράνε ξένα κεφάλαια, που έχουν άμεση ανταπόκριση στο δημόσιο μεν χρέος, ενώ δεν έχουμε την αντίστοιχη ανταπόκριση στο ιδιωτικό χρέος, αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις Ελλήνων επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία τα ωφέλη τους, λέτε? Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε αυτή την εικόνα μέχρι στιγμής. Βέβαια υπάρχει προοπτική, ήδη είδαμε κάποιες εξαγγελίες της κυβέρνησης, ότι θα δούμε πραγματικά αυτά τα ωφέλη να έχουν ανταπόκριση είτε σε επίπεδο πλέον αύξησης μισθών, είτε σε άλλα επίπεδα. Είναι η τέτοια η διεθνή συγκυρία που δεν μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους. Ποιοι είναι σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, η οποία είναι και μια πολεμική συγκυρία? Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τώρα, έχουμε τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή πλέον. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τον κύριο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, μας ακούτε τώρα? Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία, τώρα ακούμε και εμείς εσάς, γιατί είχαμε μια μικρή διακοπή. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι βασικοί, μέσα σε αυτή τη διεθνή συγκυρία που επισημάνατε και εσείς? Είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, τον πόλεμο στην Ουκρανία, που δημιούργησε τα ενεργειακά προβλήματα και την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αλλά έχουμε σε αυτή την περίοδο, και που έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί και εκεί βρίσκεται πρόβλημα, έτσι, έρχεται ακόμη μία κρίση, η κρίση στη Μέση Ανατολή, και η κρίση στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση στις αγορές, ένα καμπανάκι στις αγορές για επερχόμενη ίσως μείωση της προσφοράς, επομένως επερχόμενη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Είδαμε ήδη κάποια μικρή αύξηση, η οποία όμως θα μπορούσε να θεωρηθεί διορθωτική, γιατί ξέρουμε ότι τις πρώτες ακριβώς μέρες που ξεκίνησαν τα πολεμικά επεισόδια στο Ισραήλ, τα παγκόσμια χρηματιστήρια ήταν κλειστά, ήταν Σαββατοκύριακο, αλλά είδαμε τη Δευτέρα να υπάρχει μια μικρή αύξηση στα 89 δολάρια στην τιμή του πετρελαίου, κάτι όμως μπορεί να θεωρηθεί και ως διορθωτική κίνηση. Αν συνεχιστούν τα επεισόδια, αν υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή, οι προοπτικές είναι άσχημες. Ναι. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον τρόπο που διαμορφώνονται οι τιμές του πετρελαίου και πώς αντιδρούν οι μπρόκερς σε τέτοιες περιπτώσεις. Η πιθανολογούμενη εμπλοκή τρίτων, πιθανολογούμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούς θα οδηγήσει σε μια μείωση ουσιαστικά της προσφοράς κατά 1 εκατομμύριο περίπου βαρέλια. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι είχαμε και την συνέντευξη στο Reuters του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που και αυτός εξέφρασε τις ανησυχίες ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στο Ισραήλ, να δούμε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού. Εσείς αυτό πόσο πιθανό το βρίσκετε? Είναι πάρα πολύ πιθανό. Άλλωστε, εγώ έχω τονίσει εδώ και καιρό ότι έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη συνθήκες στασιμοπληθωρισμού. Και αυτό αποδεικνύεται και από τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις προσπάθειες
με την αύξηση των επιτοκίων να προσπαθεί να μειώσει ή να συγκρατήσει αυτόν τον πληθωρισμό που μας έχει, που μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση λοιπόν που δούμε να τραβάει αρκετά αυτή η κρίση, η εκτίμησή μου είναι ότι αργά ή γρήγορα θα σταματήσει. Υπάρχουν ήδη κινήσεις που γίνονται για να σταματήσει αυτή η αδιανόητη σφαγή. Θα επανέλθουμε στα πρώτερα επίπεδα. Να θυμίσω ότι στις αρχές αυτού του χρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαλάρωσαν κατά κάποιο τρόπο τις κυρώσεις τους προς το Ιράν, επιτρέποντάς τους μεγαλύτερη εξαγωγή, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια βαρέλια, αν δεν κάνω λάθος. Πετρελαίου. Αυτό όμως σε περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένη εμπλοκή του Ιράν ή σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα τεράστιο ισχυρό πλήγμα και πολύ δε περισσότερο που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθεματικά ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον ώστε να καλύψουν και να συγκρατήσουν τις τιμές. Κάποιοι εκτιμητές, brokers πετρελαίου, εκτιμούν αυτή τη στιγμή ότι θα φτάσουμε για πάλι τα 120 με 150 δολάρια. Κάτι που θα σημαίνει μια απόλυτα τραγική κατάσταση για όλη την Ευρώπη και για όλους τους υπόλοιπους. Η ελπίδα είναι να σταματήσει σύντομα και να επέλθει η λογική στην... Κύριε Φτυχίδη, ναι. Βλέπετε το ενδεχόμενο, η σύγκρουση αυτή, η νέα πολεμική σύγκρουση, λόγω της απειλής που διαμορφώνει για την παγκόσμια οικονομία και, και τον κίνδυνο επιβράδυνσής της, να φρενάρει τις αυξήσεις των επιτοκίων και την νομισματική σύσφυξη από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, από τη ΦΕΔ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κοιτάξτε, όλο είναι ένα δίκομο μαχαίρι. Αν σταματήσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων, αυξάνεται ο πληθωρισμός. Σε συνάρτηση με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου ή της ενέργειας γενικά, ίσως φτάσουμε, περάσουμε από το επίπεδο του στασιμοπληθωρισμού στο επίπεδο του υπερπληθωρισμού, το κάτι που θα ήταν εντελώς καταστροφικό για τις οικονομίες και της Ευρώπης και των ΗΠΑ, που είδαμε και το πρόβλημα με τα αμερικανικά ομόλογα τελευταία, που είναι κάτι πρωτόγνωρο επίσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία, ώστε να επανέλθουμε στο επίπεδο της λογικής. Κύριε Φτυχίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας.